Καλό Συνεδριάσατε και επ' αυτού σήμερα. Ναι. Και που καταλήξατε. Ότι η Κυπριακή Αρχή Αντιντόπινη ασφαλώ δεν μπορεί να μείνει απαθή στα όσα Σίγουρα, συμβαίνουν, ναι. τα όσα τουλάχιστον βλέπουν το φω τη δημοσιότητα. Η Κυπριακή Αρχή Αντιντόπινη με βάση των δικών τη νόμων, του δικού τη κανονισμού, θα προχωρήσει στη δική τη έρευνα για να δει κατά πόσον οι πράξει αυτέ συντελούν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Με ποιο τρόπο δηλαδή. Γιατί είναι το επίπεδο τη αστυνομία που διεξάγει έρευνε, είναι ο ΚΟΑ που ψάχνει να δει αν του δώσουν την άδεια για να κάνει τι δικέ του έρευνε. Και πάμε σε μια τρίτη έρευνα από πλευρά τη αρχή αντιτόπινγκ. Κι, κοιτάξτε, η αρμόδια αρχή για την καταπολέμηση του ντόπινγκ είναι η Κυπριακή Αρχή Αντιτόπινγκ. Σίγουρα ναι. Οπότε, με βάση το δικό μα νόμο, εμεί θέλουμε να δούμε αν όλα αυτά τα οποία βλέπουν τη, δημοσι... τη δημοσιότητα ε, εμπίπτου σε αυτό που λέμε παράβαση του κανόνα αντιντόπι. Ε, δεν θα ασχοληθούμε ούτε με την ποινική πτυχή τη υπόθεση, ούτε με πιθανή παράβαση άλλων πειθαρχικών κανονισμών ή εγκυκλίων ή οτιδήποτε. Εμά ο σκοπό τη έρευνα είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, έχουν χορηγηθεί απαγορευμένε ουσίε με βάση των νόμων του ντόπινγκ ή έχουν χρησιμοποιηθεί απαγορευμένε μέθοδοι. Α, αυτά είναι τα δύο ερωτήματα. Μπορούν είναι... να διαπιστωθούν και με την πάροδο Αρκετού καιρού ναι. αυτά που λέτε είναι Α, κάτι που μπορείτε να διαπιστώσετε να πάσα στιγμή. Κατα, καταρχήν τα δείγματα των αθλητών που φαίνεται ότι δέχτηκαν αυτές τις ουσίες είναι φυλαγμένα. Με βάση των, των νόμων και του δικού μα κανονισμού, τα δείγματα φυλάσσονται για 10 χρόνια με σκοπό να αναλυθούν σε κατοπινό στάδιο. Μάλιστα. Οπότε, ε, ένα από τα μέτρα τα οποία θα λάβει η Κυπριακή Αρχή Αντιντόπια είναι ασφαλώ η ανάλυση ε, των δειγμάτων τα οποία φυλάσσονται ε, στα, στο εργαστήριο. Ε, πέραν όμω τούτου, εμεί θα. θα Μην χαθούν και τρέχετε μετά. Αυτά πλέον εκεί που είναι δεν το Το έχετε διασφαλίσει να αυτό, ναι. Δεν... Γιατί δεν... έχουμε δει πολλά παράδοξα. Δεν... Όχι μόνο στην Κύπρο, παντού συμβαίνουν αυτά, ναι. Τα δείγματα αυτά φυλάσσονται ναι. φυλαγμένα σε ειδικά διαπιστευμένα εργαστήρια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Οπότε δεν, δεν μπορούν έτσι εύκολα να, να χαθούν. Να χαθούν. Ή να, καταστραφούν. Ναι, ή να καταστραφούν. ή να να γίνει κάτι περίεργο. Άρα αυτό το διασφαλίσατε. Συγχωρέστε με, απλώ αναφέρεστε σε, περι... σε συμβάν περίοδου πριν την Κυπριακή Αρχή, ε, ε, γενικά <laughs> το τι γίνεται στον κόσμο αναφέρομαι. <laughs> Δεν αναφέρομαι μόνο στην Κύπρο, είναι ναι, είναι σε διάφορα, ναι. Ε, οπότε το ένα σκέλο το οποίο θα προχωρήσει η Κυπριακή Αρχή, αν είναι η ανάλυση εκ νέου των δειγμάτων για να βρεθεί αν όντω υπήρχε κάποια παγορευμένη ουσία που μπορεί με τον έλεγχο που έγινε τότε να είχε διαφύγει τη ανείχνευση. Ε, το δεύτερο ασφαλώ είναι να παρθούν καταθέσεις, ε, μαρτυρίες από όλους τους εμπλεκόμενους, το οποίο είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει άμεσα η Κυπριακή αρχή αν την τοπη. Άρα ουσιαστικά αυτό σας προβληματίζει, σας ανησυχεί. Πρέπει να πάτε και σε άλλο επίπεδο να γίνουν οι έρευνε με την έννοια ότι αυτό μπορεί να έχει καλύψει δεκάδες αθλητές που να μην το γνωρίζουν Μ... και όλο αυτό να στοιχήσει και, και να δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα. Μα, ακριβώς αυτό είναι ο λόγος που εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στην, στην έρευνα μας. Όχι για να τιμωρήσουμε αθλητές, αλλά για να προστατεύσουμε τους αθλητές από άτομα που ενδεχομένως να θέλησαν να τους χορηγήσουν απαγορευμένε ουσίε ή να εφαρμόσουν μεθόδου που είναι απαγορευμένε. Τώρα προσεγγίζει ένα ένα αθλητή και του λέει: Υπάρχει αυτό, έλα να σου το δώσω, θα είναι καλό, θα σου κάνει καλό, δεν θα σου δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Πώ το διαπιστώνει, τι κάνει ο αθλητή ή τι κάνει ο εμπλεκόμενο, ναι. ή πόσο θεμητό ναι. είναι αυτό να σε προσεγγίζω και να σα χορηγώ όλα αυτά. Κοιτάξτε, καταρχήν κάποιοι ζουν από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποιοι πουλούν υπηρεσίε, κάποιε είναι νόμιμε υπηρεσίε, κάποιε είναι παράνομε υπηρεσίε. Σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Ο κάθε αθλητή και ο κάθε αθλητικό παράγοντα οφείλει να διασφαλίζει, αυτό λέει ο κανονισμό, οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν εισέρχεται καμιά απαγορευμένη ουσία στον οργανισμό του. Και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι ο αθλητή να το διασφαλίσει. Καταρχήν στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορεί τηλεφωνικός ή γραπτός να μας ρωτήσει και αυτόν κάνουν εκατοντάδε εκατοντάδες αθλητές, ακόμη και γιατροί, οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, για να τους διαβεβαιώσουμε ότι η αγωγή που λαμβάνουν ή που θέλουν να χορηγήσουν στους αθλητές δεν απαγορεύεται. Αυτό το κάνει η, η Άρα μαγαλύτες... υπάρχουν και αθώα σκευάσματα ή αγωγή αθώα που δεν δημιουργεί προβλήματα, <Τι>... που είναι ελεύθερο, ελεύθερη χορήγησή ναι. του. Καταρχήν μιλάμε για φάρμακα οπότε τα φάρμακα αν ένας γιατρός θέλει να χορηγήσει ένα φάρμακο ή ένας αθλητής χρειάζεται να, να, να λάβει ένα φάρμακο για οποιοδήποτε σκοπό να επικοινωνεί μαζί μας για να του, για να του διαβεβαιώσουμε ότι η αγωγή αυτή δεν απαγορεύεται στον αθλητισμό. Το ίδιο γίνεται και με τα συμπληρώματα, αν και πολλές φορές για τα συμπληρώματα η απάντησή μας ε, δεν είναι τόσο σαφής γιατί πολλές φορές τα συμπληρώματα δεν έχουμε... <εσφείς> σαφείς πληροφορίε για τη σύσταση του κάθε συσκευάσματο. Ε, αυτό γίνεται από την πλειοψηφία των αθλητών. Και ειδικά του αθλητέ οι οποίοι ενδιαφέρονται και σέβονται του κανονισμού και σέβονται ε, την καριέρα του και φροντίζουν και την υγεία του. Γιατί αυτό το παράδειγμα τώρα που βιώνουμε, αυτέ τι τελευταίε μέρε, το, 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 το κόστο είναι η υγεία κάποιων αθλητών. Οπότε αυτό γίνεται. Υπάρχουν <εσφέρον> σκευάσματα και ουσίε που δεν εντοπίζονται. Ε, Δυστυχώ η απάντηση είναι ναι. Υπάρχουν ουσίε οι οποίε δεν εντοπίζονται γιατί δεν είναι γνωστέ στα εργαστήρια αντιντόπιν. Υπάρχουν ουσίε οι οποίε είναι γνωστέ, αλλά όταν λαμβάνονται σε μικρέ ποσότητε ή όταν λαμβάνονται σε χρόνον μακριά από τον έλεγχο, που έχουν πλέον εξαφανιστεί από τον οργανισμό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να ανοιχνευτούν. Άρα, εσεί ε, συμβουλεύετε του αθλητέ, γενικότερα του όποιου ε, λαμβάνουν ε, τέτοια σκευάσματα, να είναι πολύ προσεκτικοί, να τα αποφεύγουν. Εβαίως και να μην πάνε δηλαδή με την πρώτη τέλος πάντων έκκληση να πηγαίνουν και να παίρνουν όλα αυτά τα σκευάσματα. Ακριβώς αυτή είναι η συμβουλή μας προς τον mm. κάθε ένα που θέλει να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε πέραν της σωστής διατροφής. Είτε λέγεται συμπλήρωμα είτε λέγεται κάποια φαρμακευτική ουσία να διασφαλίζει ότι δεν είναι απαγορευμένη. Και για του κανονισμού doping σεβασμό στου κανονισμού, αλλά και για λόγου υγεία. Ξέρετε, οι ουσίε για τι οποίε μιλούμε, οι ουσίε ντόπινγκ απαγορεύονται γιατί ακριβώ επηρεάζουν την υγεία του ατόμου που τι λαμβάνει. Αυτό είναι ο πρώτο και κυριότερο λόγο που, που, απαγορεύονται αυτέ οι ουσίε. Άρα, ο καθένα πριν, πριν χρησιμοποιήσει μια τέτοια ουσία, είναι καλό να διασφαλίζει ότι δεν απαγορεύεται. Όταν του λέμε ότι δεν απαγορεύεται, σημαίνει ότι δεν επηρεάζει την υγεία του ή την Άρα, δεν θυσιάζονται τρόπο. τα πάντα στο βωμό τη επιτυχία και στο βωμό τη αντοχή mm. ή κάτι άλλο. Για, ναι. για πολλού αθλητέ, δυστυχώ, ακόμη υπάρχει αυτή η νοοτροπία, η νίκη με κάθε κόστο. Θέλουμε όμω να πιστεύουμε και στην Κύπρο, αλλά και από αποτελέσματα ερευνών σε διεθνέ επίπεδο, ότι αυτή, αυτή η στάση. Κέρδο, νίκη με, με, με κάθε, κάθε κόστο, ε, χάνει έδαφο. Ήταν παλαιότερα, σιγά σιγά. Πλέον έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Εκριβώς. Η αρχή, αντιτόπιν, κάθε πόσο κάνει ελέγχου. Δηλαδή. Πάτε και ναι. παίρνετε δείγματα από αθλητέ ή ποδοσφαιριστέ ή καλαδοσφαιριστέ ναι. ή γενικότερα με του ανθρώπου που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ναι. κάθε πόσο του προσεγγίζετε. Ναι. Ε, ε, Εμεί πραγματοποιούμε γύρω στα 250 με 300, 300 ελέγχου το χρόνο. Ναι. Το οποίο συγκριτικά με άλλε χώρε. Τη έκταση τη δική μα, του πληθυσμού του δικού μα, του αθλητικού πληθυσμού, μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ μπροστά. Δεν σα πω για παράδειγμα, χώρε όπω η... η Βουλγαρία ή η Ελλάδα μπορεί να έχουν διπλάσια από εμά δείγματα, ενώ, πολλα... ενώ ο πληθυσμό του είναι δεκαπλάσιο. Το επίπεδο του αθλητισμού του δυστυχώ για τον κυπριακό αθλητισμό σε αυτέ τι χώρε είναι πολύ πιο ψηλό. Άρα, εμεί θεωρώ ότι κάνουμε ικανοποιητικό αριθμό ελέγχων. Ε, Ένα αθλητή μπορεί να ελεχτεί απο από τρει-τέσσερι φορέ, αν μιλάμε για του αθλητέ ατομικών αθλημάτων που συμμετέχουν με ομάδε, εθνικέ ομάδε σε μεγάλα πρωταθλήματα. Ε, αν μιλάμε για ποδοσφαιριστέ, μπορεί να είναι μία ή δύο φορέ το χρόνο ή τρει φορέ το χρόνο. Α, αντιλαμβάνεστε ότι ο έλεγχο έχει για κάποια όρια. Δηλαδή ε, σίγουρα, ναι, όπω γίνεται, ναι, υπάρχουν ενδείξει που σα ανησυχήσαν. Βε, Βεβαίω. Ναι. Έχουμε, έχουμε διάφορου τρόπου για να επιλέγουμε του αθλητέ. Ε, δεν το αφήνουμε στην τύχη. Δηλαδή, δεν είναι. Δηλαδή, επιλογη ε, αν και ο κανονισμός μιλάει για τυχαία επιλογή εμείς έχουμε εφαρμόζουμε κάποια κριτήρια όπου παρακολουθούμε την επίδοση, την βελτίωση τη επίδοση, την απότομη βελτίωση, η επιστροφή μετά από τραυματισμού, ε, ο το... ένα αθλητή να κοντεύει στον τερματισμό τη καριέρα του, ένα αθλητή να αγωνίζεται για να εξασφαλίσει όρια για συμμετοχή σε μεγάλε διοργανώσει όπω η Ολυμπιακή ή τα Πανευρωπαϊκά. Όλα αυτά τα παρατηρούμε, τα καταγράφουμε και βάσει αυτών κάνουμε του ελέγχου μα. Δηλαδή δεν είναι τυχαία η επιλογή. Άρα μπορεί ένα παίχτη να έχει τραυματιστεί και αντί να του πάρει ένα χμήνα να επιστρέψει επέστρεψε στι δύο εβδομάδε. Ε, Αυτό ο... για εσά μπορεί να θεωρηθεί υποπτό και Ακριβώς. να το ερευνήσετε. Ακριβώ. Μάλιστα. Ε, οι συμπεριφορέ, ε, αντιδραστική συμπεριφορά, όλα αυτά που ξέρετε πολλέ φορέ μπορεί να σχετίζονται με, με, με την χορήγηση ουσιών. Ναι. Όλα αυτά καταγράφονται στα μέτρα των δυνατοτήτων μα βέβαια. Ε, να σας πω όμως, και δεν είναι, δεν είναι ντροπή να το πω, ότι Καταρχήν, μπορεί ο καθένα να αντιληφθεί ότι η Κυπριακή Αρχή Αντιντόπινγκ δεν είναι παντού, ούτε μπορεί να είναι παντού, ούτε μπορεί να είναι πίσω από κλεισμένε πόρτε των αποκλεισμένων. Καταγγελίε δέχεστε, Ακριβώς... λέμε, μπορεί να σα πάρει κάποιο ανώνυμα να σα πει ελέγξτε αυτόν ή τον άλλον ή εκείνον. Ακριβώ ε, αυτό ήθελα να πω ότι πλέον η Κυπριακή Αρχή Αντιντόπινγκ έχει, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη στον χώρο του αθλητισμού. Οπότε πολλέ φορέ δεχόμαστε τέτοιου είδου καταγγελίε, τι οποίε αξιοποιούμε και δεν σα κρύβω ότι πολλά θετικά δείγματα που έχουμε βρεθεί είναι αποτέλεσμα. Τέτοιων πληροφοριών τη Κυπριακή Αρχή Αντιντόπινγκ. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ενθαρρύνει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Μάλιστα, και η Κυπριακή Αρχή Αντιντόπινγκ έχει πάρει την απόφαση να δημιουργήσει μια τέτοια πλατφόρμα, ε, να προωθήσει μάλιστα αυτή την πλατφόρμα με ειδικά, ειδικά σεμινάρια προ του αθλητέ και του αθλητικού παράγοντε, για να ενθαρρύνουμε όσο ε, το δυνατόν περισσότερο την την παροχή πληροφοριών προς την Κυπριακή αρχή να αρχίσει την τοπι, ανώνυμα, με πλήρη προστασία της ανωνυμίας, πλήρη προστασία. Άρα όλα αυτά γίνονται. Και αν εντοπίσετε ένα ύποπτο τέλο δείγμα, mm -hmm. Τα επόμενα βήματα ποιο, ποια είναι. Ναι, υπάρχει μια καθορισμένη διαδικασία, όπω λέμε, χειρισμού του αποτελέσματο. Δηλαδή, ενημερώνεται ο αθλητή, έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τον βοηθούμε να καταλάβει πώ μπορεί να υπερασπιστεί τον, τον, τον εαυτό του. Ε, και ε, ακολούθως καταλήγει η αρχή αντιντόπιν σε αυτό που θεωρεί ότι πρέπει να, του, να είναι η ποινή που να το επιβληθεί Εάν υπάρχει συμφωνία, συμφωνημένη δηλαδή απόφαση, καλώς Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει έναν ανεξάρτητο από εμά πειθαρχικό συμβούλιο αντιντόπιν Όπου ο αθλητής και η κυπριακή αρχή αντιντόπιν καταφεύγουν για την απονομή της, Μάλιστα. Ε, Τις... της ποινής Μάλιστα